από την αρχή που ξεκίνησε αυτό το θέμα με τον κοροναϊό ή κοροϊδοϊό, να το πούμε πιο σωστά, γιατί από ό,τι φαίνεται όλο αυτό το σκηνικό το παγκόσμιο δεν είναι παρά ένα σκηνικό, μια σκηνοθεσία, στο οποίο έχουν πάρα πολύ ενεργό μέρος και μερίδιο ευθύνης τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία και πληρώθηκαν αδρά, όπως έγινε γνωστό τη σπάση, για να μας κάνουν πλήση εγκεφάλου και να μας τρομοκρατήσουν και να μας κρατήσουν κλεισμένους μέσα στα σπίτια. Από την αρχή λοιπόν μου έκανε εντύπωση αυτό, άρχισαν να μιλούν κάποιοι βουλευτές εναντίον της Θείας Κοινωνίας, εναντίον της Θείας Ευχαριστίας. Και κάποιοι αρχιερείς έσπευσαν να πούν ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα, να μην φυλάμε τις εικόνες, να ακολουθούμε την επιστήμη κλπ. Οπότε είναι λίγο φαϊνότερο και από την εξέλιξη που είχε όλη αυτή η σκηνοθεσία, όλο αυτό το φιάσκο, όπως πολύ καλά εύστοχα το ονόμασε ένας διαπρεπής επιστήμων Έλληνας στην Αμερική, το φιάσκο του κορονοϊού, καταλαβαίνουμε ότι ο στόχος τελικά δεν είναι να μας προστατέψουν την πολύτιμη υγεία μας, όπως λέμε και στα Ιωάννους κάποιοι, που επιτέλους δεν το ζητήσαμε και να μας την προστατέψουν, αλλά είναι να χτυπηθεί ο Χριστός και η Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι να ανοιχτεί διάπλατο ο δρόμος για την πατρισκία, έτσι, και τον Αντίχριστο. Όλες αυτές οι πρακτικές που προσπαθούν να εισάγουν, παραδείγματος χάρη μας λένε μη φυλάτε τις εικόνες, να κάνετε μια υπόκληση. Ξέρετε, αυτή η πρακτική είναι παπική. Έτσι χαιρετούν οι παπικοί. Δεν ακουμπάνε το στόμα τους, δεν φυλάνε ούτε τα Άγια Λείψανα ούτε τις Άγιες Εικόνες. Αυτό όμως, όπως μας λέει η 7η Οικουμενική Σύνοδος, όποιος το κάνει αφορίζεται, δηλαδή δεν μπορεί να σωθεί, είναι εκτός Εκκλησίας. Αλλά ο τελικός στόχος είναι η καρδιά της Εκκλησίας που είναι ο Χριστός, που είναι η Θεία Κοινωνία, η Θεία Ευχαριστία. Και θα δείτε το πάνω από εδώ, το πάνω από εκεί, ομίγεννητο βεβαίως, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα το πούν και αυτό στο τέλος. Και ήδη σε κάποιες εκκλησίες χρησιμοποιούν απαράδεκτους τρόπους. Πλαστικά κουταλάκια ή αντισηπτικά για να σκουπίσουν την Αγία Λαβίδα, άκουσαν, για να κοινωνήσει ο επόμενος. Φοβερά βλάσιμα πράγματα, βλάσιμη θεολογία, βλάσιμη πρακτική. Θα έλεγα είναι αίρεση όλο αυτό που γίνεται σήμερα. Είναι μια αίρεση καινούρια που θα τη λέγαμε αίρεση του μολυσμού μέσα στο ναό, μέσα των αγιασμάτων του Χριστού, αν είναι δυνατόν. Είναι μια βλασφημία στη Θεία Χάρη, η οποία Θεία Χάρη λέγεται και Άγιο Πνεύμα. Όταν λοιπόν λες ότι μέσα στο ναό ή μέσω των Αγίων Εικόνων ή μέσω των χειρών των ιερέων ή μέσω του αντιδώρου ή μέσω των κολύβων, μέσω της αρτοκλασίας, που για όλα αυτά γίνεται επίκληση του Αγίου Πνεύματος και γίνεται ευλόγηση από τη χείρα του ιερέως, όλα αυτά είναι, που είναι φορείς της Ευχάριτος, λες ότι όλα αυτά πιθανόν να μεταδώσουν μικρόβια, τι κάνεις παρά βλασφημείς το Πνεύμα του Άγιου. Βλασφημείς τη Θεία Χάρη, βλασφημείς το Άγιο Πνεύμα. Και αυτή η αμαρτία, όπως μας έχει πει ο Κύριος, η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, είναι μια αμαρτία η οποία δεν συγχωρείται ποτέ. Και πρέπει πάρα πολύ σοβαρά να το δούμε αυτό το θέμα. Δεν είναι μόνο ότι μας κλείσαν έξω από τους ναούς για 2 μήνες και μας στέρισαν ακριβώς αυτό που είναι το φάρμακο της ζωής και της αθανασίας, η Θεία Κοινωνία, αλλά και τώρα πάλι μεθοδεύεται το ίδιο. Όταν μας λένε όλη αυτή την βλάσφημη θεωρία περί μολυσμού. Έχουμε λοιπόν να απαντήσουμε τα εξής. Σε καμιά περίπτωση η Θεία Κοινωνία που είναι ο Χριστός δεν μπορεί να μας μολύνει, και αυτό είναι πέρα για πέρα αποδεδειγμένο και με επιστημονικές μελέτες και μέσω της εμπειρίας των Αγίων, οι οποίοι όπως ο Άγιος Σημεών έβλεπαν τα μέλη τους γεμάτα από το άκτιστο φως μετά τη Θεία Κοινωνία. Όταν λοιπόν κοινωνούν οι πιστοί μέσα στη Θεία Λειτουργία, γίνονται θεοί κατά χάρη. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο Θεός κατά χάρη να μολύνει ή να μολυνθεί? Ο Θεός είναι πυρ, είναι φως και πυρ καταναλύσκουν κάθε τι το αρνητικό, κάθε τι το μολυσματικό, κάθε τι το κακό. Επίσης το αντίδωρο που δίνεται κατ' οικονομία αντί του δώρου, δηλαδή αντί της Θείας Μεταλήψεως, σε αυτούς οι οποίοι έχουν επιτίμιο από το πνευματικό τους, να μην κοινωνήσουν, όπως και τα κόλυβα, η ατοκλασία, το Άγιο Έλαιο, ο αγιασμός, όλα αυτά είναι πηγή αγιασμού και χάριτος και όχι μολυσμού, αφού η Θεία Χάρις σκηνώνει σε αυτά εξαιτίας των ευχών που
που έχουν προηγηθεί. Οι Άγιοι Πατέρες, η Θεία Χάρις δεν κατεβαίνει μόνο στη Θεία Λειτουργία, αλλά και με τις ευχές, με τις προσευχές του ιερέως και των πιστών μέσα στη Θεία Λατρεία και σε όλες αυτές τις αγιαστικές πράξεις που έχουμε μέσα στην Ορθόδοξη Παράδοση, όπως είναι ο αγιασμός, το Άγιο και οποιαδήποτε το διάβασμα των κολύβων και λοιπά, τα Τρισάγια και όλα αυτά, τα μνημόσυνα, όλα αυτά που έχουμε μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Το ίδιο και οι Άγιες εικόνες. Και αν τις καθαρίζουμε τις Άγιες εικόνες, δεν τις καθαρίζουμε γιατί φοβόμαστε μήπως μολυνθούμε, αλλά από ευλάβεια, γιατί δυστυχώς κάποιες ανευλαβείς με βαμμένα χείλη ασπάζονται τις εικόνες και αφήνουν τα αποτυπώματά τους. Οπωσδήποτε επίσης ο ιερέας δεν μολύνει όταν ασπαζόμαστε το χέρι του, γιατί το χέρι του ιερέως είναι το χέρι του Χριστού και ο ιερέας έχει ειδική χάρη, είναι έμπλεος Θείας Χάριτος και μας μεταδίδει αυτή τη χάρη όταν με ευλάβεια ασπαζόμαστε το χέρι του που έχει πιάσει το Χριστό. Μας λέει ο Άγιος Γαβρίλ ότι οι Άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν. Βλέπετε πόσο ένας Άγιος παραπέμπει στους άλλους Άγιους. Αυτός είναι ο πραγματικός Άγιος, ο ταπεινός, που δεν λέει δικά του λόγια. Ένας ιερέας, λέει, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος έχει τόση δύναμη όσοι δεν έχουν όλοι οι λαϊκοί μαζί. Φανταστείτε τι είναι ένας ιερέας. Και ο Άγιος Κοσμάς έλεγε, αν δεις έναν άγγελο στον δρόμο και έναν ιερέα, πρώτα θα προσκυνήσεις τον ιερέα και μετά τον άγγελο. Γιατί ο ιερέας μπορεί να κάνει κάτι, να κάνει δηλαδή τη Θεία Λειτουργία, που δεν μπορεί να το κάνει ο άγγελος. Ούτε φυσικά και από τις αποστάσεις, τις κοντινές, υπάρχει φόβος μεταδόσεως μέσα στη Θεία Λειτουργία ή μέσα στην Θεία Λατρεία και μέσα στον ναό. Γιατί, όπως ελέγχθηκε στο κήρυγμα, ο ίδιος ο Κύριος μας δίδαξε τη Θεία Λειτουργία και μας δίδαξε να κάνουμε και αυτό που λέμε λειτουργικό ασπασμό, ο οποίος γινόταν παλαιότερα και μεταξύ των λαϊκών, μεταξύ των γυναίκες με τις γυναίκες και οι άντρες με τους άντρες. Στο αγαπήσομεν αλλήλους ή να ενομονία ομολογήσομεν. Τότε αντάλλασαν το φίλημα της Χριστού αγάπης, οι άντρες με τους άντρες και οι γυναίκες με τις γυναίκες. Τώρα αυτό διατηρείται στους ιερείς, οι οποίοι συλλειτουργούν μέσα στο ιερό και ο ένας ασπάζει τον άλλον και λέγουν μεταξύ τους «Ο Χριστός εν το μέσο ημών» και απαντά ο άλλος ιερείας «Και ειν και έστι εις αιώνας αιώνων». Δηλαδή είναι ανάμεσά μας ο Χριστός και απαντά ο άλλος «Και θα είναι εις τους αιώνας». «Και ήταν και είναι και θα είναι εις τους αιώνας». Το ίδιο ισχύει και για τους λαϊκούς. Όταν ο Χριστός λοιπόν είναι ανάμεσά μας, μέσα στο ναό, υπάρχει περίπτωση να μεταδώσουμε ο ένας τον άλλον μολυσμό. Γι' αυτό αυτή όλη η θεολογία περί αποστάσεων, περί μασκών, περί απολύμασης του ναού, όλη αυτή η θεολογία είναι βλάσιμη. Είναι φοβερή θεολογία που αλωτριώνει όλο το ήθος, όλο το λειτουργικό ήθος της Εκκλησίας μας και το φρόνημα των πιστών. Και δυστυχώς με αυτή την πλήση εγκεφάλου που γίνεται από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, θα τολμούσαμε να τα ονομάζουμε, και από τους διαβεβλημένους αρχιερείς, δυστυχώς, με εγκλικίους, φοβερές εγκλικίους που έχουν στείλει οι διάφορες Μητροπόλεις, αρχιεπισκοπές. Διάβασα τις εγκλικίους που έστειλε η Μητρόπολη Γερμανίας και θα έλεγα όλα αυτά, αυτή η εγκλικία από άλλους, είναι μνημεία έσχους. Θα τα βλέπουν οι μεταγενέστεροι Ορθόδοξοι και θα φρύτουν για το πόσο χαμηλά πέσαμε σαν Εκκλησία. Και όπως έλεγα και σε μια συζήτηση με έναν σεβαστό πατέρα, μου θυμίζουν αυτές οι προτροπές της Ιεράς Συνόδου να φοράμε μάσκες, να κρατάμε αποστάσεις και ακόμα χειρότερα που έλεγαν μη κοινωνάτε, μείνετε έξω. Μάλλον αυτό δεν το είπαν επίσημα, αλλά δυστυχώς ανεπίσημα έγινε και αυτό από κάποιους αρχιερείς και ιερείς. Υπήρξε και η βλάσφημη και η απαράδεκτη θέση, εφόσον οι άλλοι δεν κοινωνούν, τι εσύ που θες να κοινωνήσεις. Όλο αυτό βεβαίως είναι κάτι το φοβερά αντίθετο με την όλη μας Ιερά Παράδοση. Και σε κανένα περίπτωση δεν πρέπει να το υιοθετήσουμε. Όλη αυτή η βλάσφημη θεολογία λοιπόν, η οποία πέρασε στο λαό, έχει επηρεάσει πολλούς, δυστυχώς.
και μου λένε διάφοροι ότι πλέον έχουμε προδότες, έχουμε καταδότες, έχουμε καρφιά και μέσα στην Εκκλησία. Και αυτό βεβαίως είναι κάτι πολύ φοβερό, να διχαζόμαστε μεταξύ μας οι πιστοί, ακριβώς γιατί δεν γνωρίζουμε την Ορθόδοξη Θεολογία και είμαστε άγευτοι της εμπειρίας του Θεού. Δυστυχώς και κληρικοί, γιατί δεν μπορεί κανείς να είναι, να έχει γεύση της χάριτος και να λέει αυτά τα πράγματα, ότι είναι δυνατόν να κολλήσει κανείς σε αρρώστια μέσα στον ναό. Δυστυχώς αυτές οι εγκύκλοι που κυκλοφόρησαν μου θυμίζουν κάποιες άλλες εγκυκλίες που είχαν κυκλοφορήσει στα χρόνια της Βαβαροκρατίας, τότε που οι Βαβαροί με τρεις νόμους παρακαλώ είχαν κλείσει 600 μοναστήρια από τα 600 που είχαμε τότε στην πατρίδα μας. Ό,τι δεν τόλμησαν να κάνουν οι Τούρκοι 400 ή 500 χρόνια, το έκαναν αυτοί όταν υποτίθεται ελευθερωθήκαμε, οι Βαβαροί, με τη συγκατάθεση και των δικών μας των διαφωτιστών, Κοραή κλπ, το έκαναν με τρεις νόμους. Στην αρχή της ύπαρξης του ελληνικού κράτους, εκεί στα 1827, δεν θυμάμαι ακριβώς τις ημερομηνίες, αλλά τότε στην αρχή, μετά την απελευθέρωση, έγινε αυτό το μεγάλο έγκλημα. Και το λέω και προς ενημέρωση, δυστυχώς ακόμα, ενώ ανοίγουν οι εκκλησίες, δεν επιτρέπουν οι εγκύκλοι οι δικοί μας, της Ιεράς Συνόδου της Ελλάδος, να ανοίξουν τα μοναστήρια. Γιατί? Τι το ιδιαίτερο και ξεχωριστό έχουν τα μοναστήρια που δεν τα ανοίγεται? Μήπως πάλι ζούμε έναν τέτοιο διωγμό που ζούμε και ζήσαμε και στην Βαβαροκρατία? Και τι έλεγαν εκείνες οι βλάσιμοι εγκύκλοι? Έλεγαν, παρακαλώ, ότι τα μοναστήρια που διαλύονται, οι μοναχοί και οι μοναχές έχουν τη δυνατότητα και την ευλογία της Συνόδου να νυφρευτούν και να παντρευτούν. Τρομερό. Οι άνθρωποι δηλαδή που είχαν δώσει τη ζωή τους, είχαν αφιερώσει τη ζωή τους στον Θεό, τώρα με ευλογία εντός εισαγωγικών η λέξη των συνοδικών αρχιερέων εκεί της εποχής θα μπορούσαν να νυφευθούν, οι καλόγριες να παντρευτούν και οι άνδρες να νυφευθούν. Ανήκουν στα πράγματα και όμως υπάρχουν, είναι κατατεθειμένα, είναι ιστορικά ντοκουμέντα αυτά. Μια έσχους για εκείνη την εποχή, για τους αρχιερείς εκείνης εποχής, αλλά δυστυχώς αυτό γίνεται και στις μέρες μας. Έχουμε μια έσχους και σήμερα. Εγκυκλίες που μας λένε να φοράνε μάσκες, να κρατάμε αποστάσεις και δεν ξέρω τι άλλο θα μας πούνε ακόμα. Η Θεία Χάρις μέσα στο ναό αγιάζει τα πάντα, ακόμα και τους τύπους και τη σκόνη. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Γαβρίλ ότι αν ξέρετε τι ευλογία υπάρχει και έρχεται στη Θεία Λειτουργία, και τη σκόνη θα μαζεύατε από το πάτωμα της Εκκλησίας και θα χρειώσαστε, θα πλένατε το πρόσωπό σας με αυτή τη σκόνη. Και ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος μας λέει ότι και τα λείψανα και η σκόνη που έχουν τα διαλείψανα έχει χάρη. Λοιπόν, πώς όλα αυτά που είναι η εμπειρία των Αγίων μας συνάδουν με όλα αυτά που προσπαθούν να εισαγάγουν σήμερα ως μια βλάσιμη θεολογία κάποιων. Αλλά δυστυχώς, επειδή όλα αυτά εξυπηρετούν άνομους σκοπούς, πρέπει να το πούμε, εξυπηρετούν τα σχέδια κάποιων παγκοσμιοποιητών, σιωνιστών, που ονειρεύονται ένα παγκόσμιο κράτος, μια παγκόσμια κυβέρνηση και μας το λένε κατά μουτρά ότι αυτό θα πρέπει να γίνει αν θέλετε να γλιτώσετε από τον κορονοϊό και από όλα τα άλλα τα οποία είναι εφευρέσεις και δεν είναι πραγματική κίνδυνη. Θα πρέπει να υιοθετήσετε αυτό το μοντέλο της παγκοσμιοποίησης για να ικανοποιηθεί το όνειρο των σιωνιστών, καμπαλιστών για μια παγκόσμια κυριαρχία. Ο Άγιος Τριαδικός Θεός μας ήθε να είναι πάντοτε μαζί μας και είναι μαζί μας, αν εμείς είμαστε μαζί Του, με την ορθή πίστη, την ορθόδοξη πίστη, το ορθόδοξο φρόνημα και την ορθόδοξη ζωή, και ήθε να μας δυναμώνει σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, έτσι ώστε να μείνουμε ευρέοι και μετακίνητοι στο ορθόδοξο φρόνημα. Όπως έχει λεχθεί, ο σκοπός του Αντιχρίστου δεν είναι να κλείσει τις εκκλησίες οριστικά, αλλά τι, να γεμίσει τις εκκλησίες με ανθρώπους που δεν θα έχουν ορθόδοξο φρόνημα. Θα έχουν αλωτριωμένο φρόνημα, δεν θα είναι ορθόδοξοι. Και αυτά που θα γίνονται βέβαια εκεί δεν θα είναι ορθόδοξα. Θα είναι αιρετικά, θα είναι βλάσιμα, θα είναι δαιμονικά. Γι' αυτό και ένας σύγχρονος Τάρετς Ρώσος έλεγε ότι στα χρόνια του Αντιχρίστου θα υπάρχουν εκκλησίες, θα γίνονται μέσα εκεί λειτουργίες, αλλά εσείς δεν θα πρέπει να πηγαίνετε. Γιατί εκεί δεν θα λατρεύει το Θεό ο Θεός, αλλά ο Σατανάς. Και βλέπουμε μια δαιμονιώδη λατρεία να πάει να εισαχθεί τώρα να προσπαθούν να την εισαγάγουν μέσα στην εκκλησία μας. Ο μη γέννητο. Αλλά τα λέμε όλα αυτά για να έχουμε υπόψη, να τα έχουμε υπόψη μας και να αντιδρούμε και να είμαστε δηρωμένοι στο ορθόδοξο φρόνημα και στην ορθόδοξη πίστη. Χριστός Ανέστη.